Τηγανιτά στήθη φασιανού με σάλτσα σταφυλιών. Σερβίρι 4 άτομα. Αυτή η συνταγή για στήθη φασιανού προσφέρει ένα πιάτο γεμάτο με αξέχαστες ελληνικές φθινοπωρινές γεύσεις. Αυτό χάρη στη γεύση κυνηγιού του φασιανού που πρώτα τηγανίζεται και στη συνέχεια σιγοψύνεται σε πλούσια σάλτσα με σταφύλια, θυμάρι, ημίγλυκο ελληνικό κρασί και πετιμέζι. Στην πραγματικότητα είναι ένα πιάτο που φτιάχνεται γρήγορα, με λίγα υλικά, αλλά σίγουρα ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό μπορεί να σταθεί στο κέντρο του τραπεζιού σε ένα κομψό γιορταστικό δείπνο, την ημέρα των ευχαριστειών ή ακόμα και την περίοδο των γιορτών, εάν ψάχνετε για κάτι πιο εντυπωσιακό από τη γαλοπούλα. Ας δούμε τα υλικά μας. Υλικά για το τηγάνισμα του φασιανού. 550 γραμμάρια, 4 με 5 στήθη φασιανού. 3 κουταλιές σούπας, 45 ml ελαιόλαδο. 2 κουταλιές σούπας, βούτυρο. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Προαιρετικά, 100 γραμμάρια πατέ σηκωτιού, φουαγκρά. Υλικά για τη σάλτσα. 200 γραμμάρια σταφύλια κόκκινα ή μαύρα χωρίς κουκούτσια, πλυμμένα, κομμένα στη μέση και ζυγισμένα καθαρισμένα. 1 πέμπτο από ποτήρι, 50 ml, ελληνικό κόκκινο κρασί ή μίγλικο. Μισό φλιτζάνι, 125 ml, χλιαρό νερό. 1 κουταλάκι του γλυκού corn flour. 1 κουταλιά της σούπας, 15 ml, πετιμέζι ή μέλι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι. Φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι. Μέθοδος. Τηγανίστε τα στήθη του φασιανού. Χρησιμοποιώντας χοντρό χαρτί κουζίνας, ταμπονάρετε καλά τα στήθη. Ρίξτε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι με καπάκι πάνω από μέτρια προς δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί το λάδι, βάλτε τα στήθη φασιανού στο τηγάνι. Σοτάρετε τα για ένα λεπτό από τη μία πλευρά. Αναποδογυρίστε τα και επαναλάβετε. Αναποδογυρίστε τα και πάλι. Χαμηλώστε τώρα τη φωτιά, τηγανίστε τα για ένα λεπτό από τη μία πλευρά. Προσθέστε το βούτυρο και λατοπιπερώστε τα κατά βούληση. Αναποδογυρίστε και τηγανίστε τα για ένα λεπτό ακόμα. Στη συνέχεια βγάλτε τα από το τηγάνι και τοποθετήστε τα σε μια πιατέλα. Σβήστε για λίγο τη φωτιά. Φτιάξτε τη σάλτσα σταφυλιών και κρασιού. Διαλύστε το corn flour στο μισό φλιτζάνι χλιαρό νερό. Κόψτε το φουαγκρά σε 4-5 ίσες φέτες, δηλαδή τόσες όσα τα στήθη. Το πατέ είναι προαιρετικό, αλλά συνιστά τα ανεπιφύλακτα. Βάλτε το στην άκρη. Ανάψτε ξανά τη φωτιά στο χαμηλό, κάτω από το τηγάνι. Μόλις σταθεί η σάλτσα, τοποθετήστε μέσα τα κομμένα σταφύλια. Τρίψτε ξερό θυμάρι ανάμεσα στις παλάμεσες για να απελευθερωθεί το αρώμα του πριν το πασπαλίσετε μέσα στη σάλτσα. Αλλά το πιπερώστε τη σάλτσα κατά βούληση. Σοτάρετε τα σταφύλια για περίπου 8 με 10 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Μετά από 10 λεπτά περίπου, ντεγκλασάρετε περιχύνοντας με το κόκκινο κρασί. Στη συνέχεια ρίξτε το νερό με το διαλυμένο corn flour και το πετιμέζι μέσα στη σάλτσα. Ανακατέψτε να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Χαμηλώστε τη φωτιά στο πολύ χαμηλό και επιστρέψτε τα στήθη φασιανού μέσα στη σάλτσα. Σιγοψίστε τα για ένα λεπτό από τη μία πλευρά, βάζοντας και το καπάκι από πάνω. Αναποδογυρίστε τα και τώρα τοποθετήστε απαλά μία φέτα πατέ πάνω από κάθε στήθος.
Βάλτε ξανά το καπάκι πάνω από το τηγάνι και σιγοψίστε τους φασιανούς για ένα λεπτό ακόμα. Λίγο πριν σβήσετε τη φωτιά, περιχύστε τα στήθη με λίγη από τη σάλτσα. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά. Ρίξτε μια ματιά σε αυτή τη σάλτσα, τα λαχταριστά τηγανιτά στήθη φασιανού, με την πλούσια γλυκιά σάλτσα σταφυλιού και κρασιού, είναι τώρα έτοιμα για σερβίρισμα. Προτάσεις σερβίρισματος. Σερβίρετε τα καταπληκτικά κομψά στήθη φασιανού με πατάτες πουρέ. Γαρνίρετε τα, πασπαλίζοντας λίγο θυμάρι πάνω από κάθε πιάτο πριν τα σερβίρετε. Απλώστε λίγη από τη γλυκιά σάλτσα και σταφύλια από πάνω και γύρω από το πουρέ. Χρειάζεται να σας πω ότι ο συνδυασμός φασιανού και πουρέ πατάτας είναι απλά ονειρικός. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Ζουμερό κρέας κυνηγιού με γλυκιά σάλτσα για ένα εξαιρετικό, υγρό, υπέροχο φθινοπορεινό πιάτο. Πληροφορίες φύλαξης. Αφού κρυώσουν τα στήθη μπορούν να διατηρηθούν σε αεροσταγές δοχείο στο ψυγείο για έως και μία εβδομάδα. Απολαύστε. Η έμπνευση. Νεκρή φύση με φασιανό, George Cole, 1810-1883, πινακοθήκη πόλης, Southampton. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.